Ολυμπιακός, θα συμφωνήσω με τον κύριο Μαυρογιάννη για τους δύο αναξιόπιστους που είναι οι συνεχιστές της πορείας του κυρίου Αναστασιάδη. Αλλά είναι και ο ίδιος αναξιόπιστος, διότι είναι και αυτός μέσα στην ομάδα. Δεν έχουμε αξιοπιστία στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρυσά διαβατήρια. Κύριε Μαυρογιάννη, να μάθετε να ακούετε, να μάθετε να ακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει, να αλλάξετε παιχνίδι. Εδώ έχει κανόνες και πρέπει να τους ακολουθείτε. Εσύ σας αρέσει και φύγετε. Κύριε Δημητριάδη, λοιπόν, η αναξιοπιστία, είναι αυτό. Και αν δεν θέλει να παίζει με τους κανόνες, δικαίωμα του. Εν πάση περιπτώσει, για να πάρω το Γάντι, έπρεπε να παραιτηθεί όταν ο πρόεδρος έκανε τις ιδιοθύελλες των δύο κρατών. 5 χρόνια διαπραγματευτής χωρίς διαπραγμάτευση ήταν εκεί. Και το πλαίσιο Γκουτέρες έναν είναι. 36. Τα άλλα ούλα είναι δικαιολογίες και κάποιος τα ετοίμασε. Πέστε μας το. Είναι εύκολο να λέτε κουβέντες του αέρα. Λέτε κουβέντες του αέρα και δεν έχετε καμία αξιοπιστία. Πέστε μου τι θέση εσείς επήρετε. Γιατί οι ιδιοθύελλες των δύο κρατών, όταν εγώ επήρα θέση. Εγώ φωνάζω για το Βαρόσιμο το 19. Μπορώ να σας πω. Ο κύριος Χριστόδουλου να το πει. Εγώ, κύριε. Εσείς εσύ οδούσετε, κύριε Μαυρογιάννη. Ο κύριος Μαυρογιάννης έδειξε πρώτος το θέμα του Βαρόσου. Κύριε, Δημητριάδη. Τι μου λέτε εμένα, κουβέντες, μπορώ να τα αποδείξω αυτά τα πράγματα. Βεβαίως. Και δεν είμαι εγώ που πηγαίνω για να έχω προσωπικό συμφέρον στην Επιτροπή περί ουσιών των κατεχομένων. Αν να προσέχετε όταν μιλάτε προς εμένα. Το μισθό σας τον επιάνετε 5 χρόνια και να κάνετε διαπραγματεύσεις. Και να μου πείτε εμένα για την Τιτίνα Λοϊζίδου. Μετά το 17 επήγαμε στο Βερολίνο, επήγαμε στη Γενέβη. Δεν έγιναν από το μηδέν αυτά τα πράγματα. Να ξέρετε γιατί μιλάτε. Είναι εύκολοι λαϊκισμοί, κύριε Δημητριάδη. Ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους όπως εσάς. Είναι εύκολοι οι λαϊκισμοί. Ενώ από ανθρώπους όπως εσάς που δεν έκαμνετε τίποτε 5 χρόνια, δεν είναι εύκολο. Είναι μια τρύπα στο νερό έκαμετε. Το Βερολίνο. Λοιπόν, που είμαστε παρακαλώ τώρα πάρα πολύ. Είναι αυτά. Κύριε παρακαλώ, Δημητριάδη, σας ξέρουμε. Μην προσπαθείτε τώρα να μας πείτε διάφορα πράγματα. Μην μας προκαλείτε. Είστε γνωστός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αν προτιμάτε να απαξιώνουμε ό,τι λέτε, μπορεί να το κάνουμε. Κύριε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, νομίζω θέλετε ξέφυγε. Να κυβερνήσετε. Αφού θέλετε να κυβερνήσετε, πρέπει και να έχετε αυτοσυντονισμό.